Πριν των πυλιών για τις Πανελλήνιες του 2021 βρίσκονται υποψήφοι και εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα οι Πανελλήνιες ξεκινούν και φέτος με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας τη Δευτέρα 14 Ιουνίου για τα ΓΕΛ και την Τρίτη 15 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τη Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, την κυρία Μέρη Κοσμίδου, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα κυρία Κοσμίδου. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές αυτή τη στιγμή. Εύχομαι τα καλύτερα βασικά, την καλύτερη επίδοση και απόδοση σε όλους τους υποψηφίους που θα μπορέσουν να έχουν μετά από τον αγώνα που έδωσαν όλη τη χρονιά. Λέμε ότι είμαστε στην τελική ευθεία, δεν ξέρω πόσο ευθεία είναι αυτή για τους υποψηφίους βέβαια, για άλλους είναι ανηφόρα, περιμένουν πώς και πώς να είναι η κατηφόρα τους. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης έχουμε 649 υποψηφίους που διαγωνίζονται γραφτά για τα γενικά λύκεια και 170 για τα επαγγελματικά. Επίσης έχουμε 11 υποψηφίους για τα γενικά λύκεια από την κατηγορία των γενικών λυκείων, δηλαδή που είναι προφορικά εξεταζόμενοι στο ειδικό εξεταστικό κέντρο της Κομωτινής, ενώ 6 υποψήφοι θα μεταβούν στο ειδικό εξεταστικό της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί εξετάζονται προφορικά. Τώρα, είμαστε πράγματι στην πρώτο πυλών. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που θα πρέπει να χαλαρώσει και όχι να αγχώσει τους υποψηφίους. Έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Θα πρέπει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας και φυσικά θα πρέπει να τηρούμε τις εγκυκλίες και τις οδηγίες που θα μας δώσουν οι πρόεδροι και τα μέλη της εξεταστικής του εξεταστικού κέντρου και οι επιτηρητές μας. Θα πρέπει φυσικά να είμαστε στην ώρα μας στο εξεταστικό μας κέντρο, έχοντας μαζί μας οπωσδήποτε το δελτίο υποψηφίου, το οποίο μας έχουν δώσει, μας έχουν εκτυπώσει, τα νερά μας, τους στυλούς μας, σε περίπτωση που τελειώσει ο ένας να μπορέσουμε να έχουμε ένα δεύτερο. Να είναι ενήμερα τα παιδιά ότι θα αφήσουν τα κινητά τους, όποιου είδους και να είναι αυτό, έξω από την αίθουσα όπου θα εξετάζονται. Δεν θα μπορούν δηλαδή, αν μη τι άλλο, να βρίσκεται στο θρανείο επάνω. Και το λέω από εδώ, από τον σταθμό σας, ότι καλό θα είναι να έχουν το ρολόι τους μαζί, καθότι πολλά από τα παιδιά χρησιμοποιούν το κινητό δίκην ορολογίου. Όμως αυτό δεν επιτρέπεται. Αναγκαστικά δεν θα έχουν μαζί τους το κινητό τους, δεν θα μπορούν να δουν την ώρα, άρα ίσως να έχουν ένα πρόβλημα οργάνωσης του χρόνου. Άρα θα πρέπει να φροντίζουν να έχουν ένα ρολόι σίγουρα μαζί τους για την υπενθύμηση της ώρας. Να διαβάσουν πάρα πολύ προσεκτικά τις οδηγίες οι οποίες θα έρθουν, να περιμένουν οπωσδήποτε να έχει την πρώτη λήξη υποχρεωτικής παραμονής, να μελετήσουν πολύ καλά τα θέματα, τις ερωτήσεις και να ψάξουν να βρουν τις απαντήσεις προσεκτικά μέσα στο το αποθετήριο των γνώσεων που διαθέτουν και φυσικά να μην φύγουν, η δική μου συμβουλή είναι, πριν από τη λήξη. Γιατί και μέχρι τη λήξη μπορεί να έρθει κάποια σκέψη, κάποια λύση και να την αποτυπώσουν. Αυτά προς το παρόν. Κυρία Κοσμίδου, πείτε μου. Όσον αφορά τα self-test, έχει και δημιουργηθεί και μία σύγχυση, κυρίως σε όσους δεν δίνουν για πρώτη φορά, έχουν ξαναδώσει το παρελθόν, αλλά δεν είχαν τη συμμετοχή στα σχολεία ώστε να γνωρίζουν και περισσότερο. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα self-test, πότε πρέπει να τα κάνουν οι μαθητές, πότε και πού να τα δηλώσουν? Θα πω πάνω σε αυτό το τελευταίο που είπατε, ότι είναι υποχρέωση κάθε πολίτη η ενημέρωση. Και ενημέρωση γίνεται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως είστε εσείς, και από τα υπόλοιπα μέσα, τα δίκτυα, και φυσικά και από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας, αλλά και από τα σχολεία ή τα εξεταστικά κέντρα όπου καλούνται να δώσουν τις εξετάσεις τους. Τώρα, θα έπρεπε να είχαν πάρει self-test, θα έπρεπε να είχε γίνει το πρώτο self-test μέχρι εχθές Πέμπτη, έτσι ώστε να έχουν μπροστά τους τις απαραίτητες ημέρες για να κάνουν ένα δεύτερο, αν χρειαστεί,
αν χρειαστεί. Το πρώτο τεστ λοιπόν για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων θα γίνει την Πέμπτη, θα έπρεπε να έχει γίνει την Πέμπτη 10 του μήνα, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος. Από χθες Πέμπτη έως και την Κυριακή 13. Εάν βέβαια έχουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα, τότε δεν έχουμε κανένα θέμα. Το δηλώνουμε, όπως το δηλώνανε μέχρι τώρα οι μαθητές και όσοι δεν έχουν αυτή την εμπειρία, ακολουθώντας τις γενικές οδηγίες, πώς θα δηλώσουν το τεστ μέσα στην ειδική πλατφόρμα και το έχουν ως εκτύπωση για να το δείξουν την πρώτη μέρα που θα έχουν τις πρώτες εξετάσεις, δηλαδή αν πρόκειται για γενικά λύκεια, τη Δευτέρα 14 ή τα επαγγελματικά την Τρίτη 15. Το δεύτερο τεστ τώρα θα πρέπει να γίνει για τα γενικά λύκεια την Παρασκευή 18, για να έχουν τη δυνατότητα, αν έχουμε θετικό αποτέλεσμα, να πάνε σε έναν άλλον φορέα από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα 21, για να επιβεβαιώσουν ότι δεν είναι θετικό αλλά είναι αρνητικό. Για τις υποψηφίες των επαγγελματικών λυκείων, αυτό το δεύτερο τεστ θα γίνει το Σάββατο 19, έτσι ώστε από το Σάββατο 19 μέχρι την Τρίτη 22 να μπορούν να έχουν ένα δεύτερο τεστ. Τι γίνεται τώρα σε περίπτωση που θα βγει κάποιος θετικός και με αυτό το δεύτερο τεστ, θα πρέπει μέσα σε 3 μέρες να έχει ένα εργαστηριακό τεστ για την επιβεβαίωση του αποτελέσματος. Ευχόμαστε να μην έχουμε κανένα θετικό PCR, κανένα θετικό αποτέλεσμα με εργαστηριακό τεστ. Και βέβαια, εάν είναι θετικό το αποτέλεσμα, τότε ο διαγωνιζόμενος θα μπει στην διαδικασία της καραντίνας και θα εξεταστεί τον Σεπτέμβριο. Με όσα παιδιά, λόγω άλλων υποχρεώσεων, ασθενειών κτλ., θα πάνε για εξέταση το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Το επόμενο και, αν, και τι θα γίνει και σε περίπτωση που κάποιος νοσήσει κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών, δηλαδή αν δώσει το πρώτο του μάθημα και νοσήσει μετά. Θα πάει υποχρεωτικά το Σεπτέμβριο και τότε το Σεπτέμβριο δίνονται με την ίδια ύλη βέβαια που εξετάστηκαν όλα τα μαθήματα. Αυτό είναι δεδομένο και ισχύει για όλους τους μαθητές που δυστυχώς θα έχουν μία ατυχία, μία ασθένεια, έναν τραυματισμό, κάτι το οποίο θα τους κρατήσει εκτός εξετάσεων και δεν θα τους, θα τους εμποδίσει μάλλον να τελειώσουν τις εξετάσεις επιτυχώς με όλες τις ημέρες στην κανονική εξεταστική περίοδο. Πάμε λοιπόν όλοι το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Αυτοί πώς... που θα έχουν θετικό τεστ. Εντάξει. Ναι. Πώς θα ενημερώνονται φέτος οι μαθητές για τη βαθμολογία? Νομίζω φέτος για πρώτη φορά θα γίνεται μέσω SMS. Θα γίνει μέσω SMS, είναι μια καινοτομία. Είναι, ξέρετε, αυτό από τα καλά που μας έφερε η ανάγκη του κορονοϊού. Όσα δηλαδή μας πρόσφερε ο κορονοϊός, γιατί ήμασταν υποχρεωμένοι να επικοινωνούμε όλο αυτό το σύστημα, βλέπουμε τελικά και μία πρόοδο σε αυτό, στο πώς θα ενημερωθούν. Και εμείς περιμένουμε τις εγκυκλίους και τις οδηγίες στο πώς πραγματικά θα γίνει. Είναι μία καινοτομία, είναι καινούριο, είναι πραγματικά μία πρόοδο και μία χρήση φυσικά της τεχνολογίας. Οπότε είναι κάτι το οποίο πραγματικά έρχεται να δώσει λύσεις και σε εμάς τις επιτροπές, αλλά και να δώσει και ανακούφιση στους υποψηφίους. Κυρία Κοσμίδου, γνωρίζετε πώς θα κινηθούν φέτος οι συντελεστές της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και πώς καθορίζεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής? Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι κάτι το οποίο φυσικά πρώτον να πούμε ότι θα φέρει αλλαγές στις βάσεις του 2021. Δηλαδή μην περιμένουν τα παιδιά να βλέπουν αυτές τις βάσεις που είχε πέρυσι να κάνουν συγκρίσεις. Θεωρείται ότι θα φέρει άνοδο, έτσι θεωρείται, στα πανεπιστήμια με τις περιζήτητες σχολές. Οι βάσεις καθορίζονται για να προσδιορίσουμε το σύνολο των μορίων. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος τους συντελεστές βαρύτητας που ισχύει και από το 2019 βέβαια σε κάθε επιστημονικό πεδίο και το πώς ορίζεται αυτός ο
ειδικός συντελεστής είναι αποτέλεσμα του τι έχει δώσει κάθε ένα πανεπιστήμιο και κάθε μία σχολή συγκεκριμένο και μεμονωμένο. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, έχει εξηγηθεί στα παιδιά, στους υποψηφίους μέσα στο σχολείο πώς προσδιορίζεται και εξαρτάται φυσικά και πόσο πραγματικά για την ελάχιστη βάση της αγωγής τι σχολή θέλουμε να δηλώσουμε, πού θα είμαστε φέτος, έτσι. Είναι, η ελάχιστη βάση της αγωγής είναι πραγματικά ένα κεφάλαιο από μόνο του, το οποίο δεν θεωρώ ότι εξηγείται σε μία ώρα, τέτοια όπως είναι η δική μας αυτή τη στιγμή. Το γνωρίζουν όμως οι υποψήφοι πώς πραγματικά θα συνδυαστεί και πώς θα καθιερωθεί και τι αποτέλεσμα θα έχουν. Κύριε Κοσμίου, θα θέλαμε και το δικό σας μήνυμα για τους υποψηφίους, λίγο πριν κλείσουμε. Βεβαίως. Θα πω επίσης ότι φέτος, επίσης το καινούριο, είναι το ότι οι υποψήφοι δεν θα έχουν μόνο ένα... τις σχολές τις πανεπιστημιακές να δηλώσουν σε ένα μηχανογραφικό, αλλά θα έχουν και το δικαίωμα και την ευκαιρία ενός δεύτερου μηχανογραφικού για την κατοχή σε θέσεις των ΙΕΚ τώρα τον Ιούνιο. Βέβαια θα μπορούν και το Σεπτέμβριο επιπλέον, όσες θέσεις δεν καλυφθούν από τα ΙΕΚ, να μπουν και να δηλώσουν επίσης σε περίπτωση που δεν το έπραξαν την πρώτη φορά ή αυτό που δήλωσαν καλύφθηκε από κάποιον άλλον, οπότε να δουν τι καινές θέσεις υπάρχουν για να δηλώσουν και αυτές τις καινές. Τώρα, το μήνυμά μου στους υποψηφίους είναι ότι βεβαίως φτάσαμε στην ολοκλήρωση της δεκαετούς φοίτησής μας με μία πορεία την οποία επιλέξαμε, στην οποία θεωρώ ότι ο καθένας έδωσε αυτό το οποίο μπορούσε να δώσει κατά το μέγιστο, με δύο τελευταίες χρονιές οι οποίες δεν ήταν δεδομένες, ήρθε ο ιός να ανατρέψει τα δεδομένα και τα δεδομένα να γίνουν ζητούμενα. Αυτό το οποίο θα πω στους υποψηφίους είναι ότι είναι μία δοκιμασία, αλλά δεν είναι η ύψιστη, δεν είναι η μέγιστη, δεν τελειώνουν εδώ τα πράγματα. Ο καθένας μας έχει το δικαίωμα στην αποτυχία, αρκεί αυτή η αποτυχία να μας κάνει καλύτερους, να μπορούμε να δούμε τι κάναμε λάθος ώστε να το βελτιώσουμε. Άρα πάμε στις εξετάσεις ήρεμοι, ήσυχοι, συντονισμένοι, οργανωμένοι και με τη σκέψη ότι εκείνη την ώρα είμαι εγώ και οι ασκήσεις, τα προβλήματα, τα θέματα και εκεί θα πρέπει να αποδώσω το καλύτερο. Δεν πειράζει αν κάνω κάποιο λάθος. Καλά είναι να μην κάνω κανένα. Όμως, τα πράγματα αυτά συμβαίνουν. Δεν θα πρέπει να μας ρίξουν το ηθικό. Το κάθε μάθημα είναι μεμονωμένο. Δεν θα πρέπει να απογοητευτούμε γιατί δεν ξέρουμε τι έχουν κάνει και οι υπόλοιποι συνυποψηφοί μας και μόνο όταν θα βγει το αποτέλεσμα, το τελικό, θα μπορούμε να κάνουμε μία αυτοκριτική και να πούμε τι πάει σωστά, τι πάει λάθος. Άρα, εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά, και ελπίζω ότι στο τέλος αυτής της πορείας και της διαδικασίας θα έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες, τις δυνατότερες όλες. Μακάρι να μπορούσαν να εισαχθούν όλοι οι υποψήφοι και να έχουμε έναν Σεπτέμβριο πραγματικά όπου όλοι μας θα είναι στα ιδρύματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κοσμίδου. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια επίσης.